φωτογράφο τον Νίκο Σεϊδαρίδη, που θα συνδεθούμε τώρα απευθείας στην Θεσσαλονίκη. Ο οποίος, καλημέρα Νίκο. Καλή εβδομάδα Νίκο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα, λοιπόν, εσύ εχθές είδες το απόγευμα έξω από το σπίτι του το Στάδη Παναγιωτόπουλο και τη γυναίκα του, άρα δεν είναι στο Μεξικό. Πες μας τι ακριβώς συνέβη. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο Στάθης δεν είναι στο Μεξικό. Άρα λοιπόν δεν είναι στο Μεξικό. Πέρασε μπροστά από τα μάτια μου με το αυτοκίνητο. Είναι το αυτοκίνητο αυτό, περίμενα... έτσι, το μαύρο το Audi, ε. Το κάμπριο. Ναι, ναι. Είναι η φωτογραφία, την έχει τραβήξει χθες το απόγευμα αυτή. Τι ώρα? Ήταν μεσημέρι προς απόγευμα. Άρα 4-5 δηλαδή... απόγευμα η φωτογραφία αυτή. Ναι, μόλις φτάσανε. Βασικά περίμενα σε κάποιο σημείο κοντά στο σπίτι. Δεν ήξερα ακριβώς που είναι το σπίτι του. Απλά ήξερα ότι σε εκείνη την περιοχή μένει ο Στάθης. Okay. Οπότε περίμενα εγώ σε ένα κεντρικό δρόμο της περιοχής αυτής. Ορίστε. Της περιοχής αυτής, ναι. Ναι, ναι, ναι. Θεώρησα ότι θα περάσει από αυτόν τον κεντρικό δρόμο, γιατί δεν είχε άλλο δρόμο για να πάει σε εκείνο το σημείο, σε εκείνη την περιοχή, το σημείο που ήθελα. Και κάποια στιγμή τον είδα ότι περνούσε από που πέρασε από μπροστά μου. Ήμουνα σχετικά κοντά. Ήμουνα τον δηλαδή είδες εσύ με τα μάτια σου, δηλαδή μέσα στο αυτοκίνητο. Με πέρασε από μπροστά σου. Με τα μάτια μου, εντελώς. Μόνος του Νίκο, απλά... μόνος του ή και η γυναίκα του? Πρέπει να ήταν και η γυναίκα του δίπλα. Τώρα, επειδή ήμουνα προφίλ ουσιαστικά στο αυτοκίνητο. Είδες μόνο από τη μία παιδιά. Υπήρχε συνοδηγός όμως, υπήρχε γυναίκα συνοδηγός. Ναι, 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 υπήρχε. Ναι. Απλά δεν μπόρεσα να ξεχωρίσω το πρόσωπό τη. Είσαι λοιπόν 100% σίγουρος ότι χθες το απόγευμα είδες με τα μάτια σου να οδηγεί το αυτοκίνητό του ο Στάθης Παναγιωτόπουλος. Ίσως το έβγαλε ο ίδιος για να τον αφήσουν ησυχία και για να κλείσει το θέμα. Μα όταν λέει ο φίλος του Βακάρος ότι είναι. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Όχι, δεν το έβγαλε ο ίδιος. Μπορεί να θέλει να κλείσει το θέμα και να πει θέση, ότι εγώ λείπω, έφυγα στο εξωτερικό, αφήστε με ήσυχο. Είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι δεν το έβγαλε ο ίδιος. Ήταν ρεπορτάζ συναδέλφου που μπορεί να κάνει λάθος. Νίκο, τους είδες και όταν κατέβηκαν από το αυτοκίνητο. Και από τους συναδέλφους. Τάσο, δεν τους πρόλαβα. Δηλαδή, μέχρι να βάλω μπρος, μέχρι να ξεκινήσω, δεν ήξερα που είναι το σπίτι. Οπότε έπρεπε να βρω το αυτοκίνητο για να βρω το σημείο που σταμάτησαν. Δεν ήμουν σίγουρος ότι θα σταματήσει. Λέω, μήπως πέρασε εδώ και πάει πουθενά να πάρει κάτι. Μάλιστα. Είχε οπτική επαφή μαζί του, δηλαδή κοιταχτήκατε στα μάτια ή δεν σε πήρε χαμπάρι? Όχι. Ήτανε, εγώ ήμουνα, για να καταλάβετε, ήμουνα σε μια αλανίτσα σταματημένος και περίμενα μέσα στο αυτοκίνητο. Και τον είδα να περνάει, δηλαδή τον είχα στα 15 μέτρα μπροστά. Άρα είσαι 100% σίγουρος ότι τον είδες με τα μάτια σου? Καλά, δεν θα έβγαινε τώρα. Ο άνθρωπος είναι επαγγελματίας, τον ξέρω προσωπικά. Άρα λοιπόν τότε η είδηση λοιπόν είναι ότι δεν είναι στο Μεξικό ο Στάθης Παναγιωτόπουλος. Αλλά είναι στην Θεσσαλονίκη στο σπίτι του άνθρωπος. Είναι εδώ, πάντως, Νίκο, όλες αυτές οι φωτογραφίες, δεν θέλω να πούμε από πού βγήκανε, ότι τρώει. Είναι, άρα ο άνθρωπος, για να είναι και έξω, θα μπορούσε να έχει πάει να φάει. Δηλαδή, επειδή λέγανε ότι οι φωτογραφίες δεν είναι καινούργιες, είναι παλιές, αλλά θα μπορούσε, αφού είχε βγει από το αυτοκίνητό του, να έχει πάει να φάει. Θα μπορούσε, δηλαδή, συνεχίζει κανονικά τη ζωή του. Ναι, ναι, κυκλοφορεί. Γενικά κυκλοφορεί και χθες, λίγο μετά τις 11.30, ρωτώντας και εμείς να δούμε αν όντως είναι στην πόλη ή όχι. Το πρωί το βράδυ, 11.30. Το πρωί μας είπαν ότι γύρω στις 11.30 έφυγε από το σπίτι, γύρισε γύρω στις 4 που λέει και ο Νίκος. Μας είπαν και περιοχές που κινήθηκε, που σημαίνει ότι τις έχει δει κόσμος. Η είδηση είναι που μας την έδωσε ο Νίκος Σεϊδαρίδης. Δεν είναι στο Μεξικό ο Στάθης Παναγιωτόπουλος, είναι στη Θεσσαλονίκη και μάλιστα δεν είναι κλεισμένος μέσα στο σπίτι του. Βγαίνει έξω κανονικά, κυκλοφορεί, τρώει, πίνει, γυρίζει και τον συνάντησε ο φωτογράφος μας εκεί, ο Νίκος Σεϊδαρίδης, που μας έδωσε το αποκλειστικό ρεπορτάζ. Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φαντάζομαι θα σας κατατόπισε. Να είσαι καλά, καλή μέρα.